Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, όπως είπαμε, με το έργο του Κούπκα. Θα συνεχίσουμε και με το έργο του Γκούσταβ Κλίμτ. Αν θυμάστε, είχαμε πει για τον Κούπκα ότι ήταν ένας καλλιτέχνης Τσέχος, ο οποίος όμως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στη Βιέννη και στο Παρίσι. Ήταν ακριβώς ένας καλλιτέχνης της αφηρημένης τέχνης, από τους πρώτους εντελώς μη αναπαραστατικούς, και μαζί με τον Μοντριάν και τον Καντίνσκι έθεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της σύγχρονης αφηρημένης τέχνης του 20ου αιώνα. Ήταν ένας άνθρωπος απρόθυμος να συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο ρεύμα. Συνεργάστηκε όμως στενά με τους κυβιστές και συνέφερε πάρα πολύ στην ίδρυση ενός ρεύματος που λέγεται ορφισμός. Και επίσης το όνομά του συνδέθηκε και με τον φουτουρισμό, αλλά και με τον φοβισμό σε ένα βαθμό. Αρχικά ήταν γνωστός για την επιρροή του στο Σπίνα και στο Μαρσέλ Ντισάν, αλλά στα τελευταία χρόνια μετά το 2018, την έκθεση που έγινε στο Παρίσι, αναγνωρίστηκε ως συνιδρυτής της αφαιρετικής τέχνης μαζί με τον Καντίνσκι. Εδώ βλέπουμε την αυτοπροσωπογραφία του, την πιο γνωστή, την οποία την έχει το Μουσείο του Χιούστον. Εδώ είναι η έκθεση του 2018 που έγινε στο Παρίσι. Θυμάστε που σχολιάσαμε εδώ κάπως την μεγάλη δυναμική των έργων του, την έννοια του ρυθμού που έχουν τα έργα του και τη σύνδεσή του με τη μεταφυσική. Εδώ είναι μερικά από τα πρώτα αναπαραστατικά του έργα. Φυσικά ήταν ένας πάρα πολύ καλός επίσης ρεαλιστικός καλλιτέχνης. Εδώ ξεκινάει η εφηβεία του, η ζωγραφική, ας το πούμε, εφηβεία του, που είναι ο ίδιος που κοιτάζει κάτω τη λίμνη. Είπαμε ότι υπάρχει μια σχέση με την αναπαράσταση του επάνω με του κάτω, σύμφωνα με τον εσωτερισμό. Εδώ είναι τα έργα του η οδός της σιωπής που έχει τις σφίγγες. Θυμάστε τη συζήτηση που κάνουμε πάνω σε αυτά τα έργα, τα οποία είναι πολλά, είναι μια σειρά, και εδώ είναι ο ίδιος. Εδώ είναι μια γυναίκα που είναι από την άλλη πλευρά, όπως σχολίασε, αν θυμάμαι καλά, η Δώρα. Εδώ είναι το έργο του «Το όνειρο», στο οποίο μιλάει για το ασυνείδητο και έχει αυτό το ζευγάρι και μας μιλάει για την δεύτερη γέννηση, την αναγέννηση δηλαδή του ανθρώπου. Εδώ σχολιάσαμε ότι έχει επηρεαστεί από το Λίντερ Μπίτερ, με το Λίντ Μπίτερ, ο οποίος κάθεται δίπλα στην Άννη Μπέζαντ, την ιδρύτρια της Θεοσοφικής Εταιρείας, και δίπλα στον Κρισναμούρτη. Εδώ είναι ο ίδιος και είδαμε λιγάκι εκείνη την περίοδο του της σατυρικής, την οποία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς τις κοινωνικές εξεγέρσεις της εποχής του. Εδώ είναι η σχέση του με την Art Nouveau και μιλήσαμε λίγο για αυτά τα ωραία ανθρωπάκια που βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι όπως τα έχει φτιάξει, και για τη σχέση με την έννοια του παράθυρου, αν θέλετε. Δηλαδή, εδώ είναι το παράθυρο και δεν αυτό που απεικονίζουμε, που απεικονίζεται, οι δύο κόσμοι. Αναφερθήκαμε για το πώς τη σύνθεση αυτή που έχει μια μπαρόκ, το έργο αυτό που έχει μια μπαρόκ σύνθεση, που πάει κάπως έτσι, κυκλική. Εδώ είναι η φίλη του, η Γκαμπριέλ. Εδώ αρχίζει και φτιάχνει τα έργα αυτά τα μεταφυσικά με την Ινδική αυτή θεότητα που αντικρίζει τη θεά την Ινδή, τη σχέση δηλαδή της ύλης από τη δεξιά πλευρά και του πνεύματος από την αριστερή πλευρά. Εδώ είναι η έννοια της γέννησης που λέγαμε, η μήτρα, το έμβριο, ο λωτός και όλη αυτή η συμβολοθεσία που κάνει. Εδώ είναι ο θαυμασμός αυτών των, που είναι σαν τερατάκια και είναι σαν κόμιξ αυτό το πράγμα. Βλέπετε με τη γυναίκα που ίσως να απεικονίζει και τη Σοφία. Αλλά πραγματικά είναι σαν Μοέμπιους αυτό λίγο το έργο, παρότι είναι το 1899. Εδώ ξεκινάει να κάνει τα έργα αυτά που κάνουν κριτική
διότι αυτός είναι ένας σοσιαλιστής στην πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Εδώ είναι ο Ντίφενμπαχ στο κέντρο, με μία σέκτα, όπου είπαμε ότι είναι εκείνη η εποχή που επηρεάζεται πάρα πολύ, κάποιοι άνθρωποι επηρεάζονται πάρα πολύ από τη θεοσοφία και τον εσωτερισμό και ζουν μια ζωή διαφορετική, μια ζωή που είναι σαν χίπιδο, να το πούμε έτσι, όπως βλέπουμε εδώ. Και βλέπουμε τα έργα εδώ του Ντίφενμπαχ, τα φοβερά, που έχουν επηρεάσει τον καλλιτέχνη μας, τον Κούπκα. Άλλο ένα έργο του Ντίφενμπαχ, ο χορός των Εράιδων, επηρεασμένος από τον Μπλέικ. Και εδώ είναι ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο, εντάξει, το βλέπουμε λίγο από μακριά. Είναι πάλι οι νεράιδες που χορεύουν μέσα στο σεληνόφος. Εδώ είναι ο ίδιος ο Βίλχεμ Ντίφενμπαχ, ένας από τους δασκάλους του Κούπκα. Η σφίγγα που έχει φτιάξει. Πάλι του Ντίφενμπαχ έργο, η σφίγγα μαζί με το κοριτσάκι αυτό που μπορεί να μας συμβολίζει και την αναγέννηση της ζωής. Και εδώ ξεκινάει η σχέση του Κούπκα με τον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Και βλέπουμε αυτό το έργο το φοβερό, το μαύρο είδωλο. Ή αλλιώς το έργο λέγεται Αντίσταση του 1903. Και μιλάει για το σκοτάδι της ψυχής κλπ. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα έργο στο ίδιο κλίμα αυτό του έργου του Πόε, και εδώ βλέπουμε τον Κάσπαρ Ντέιβιντ Φρίντριχ, ένα καλλιτέχνη που επίσης επηρέασε τον Κούπκα, και ξεκινάμε να βλέπουμε τα έργα πλέον πειραματισμούς του Κούπκα, που είναι μία έννοια της καθέτου που προσπαθεί να μας δείξει. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο είναι και η περίοδος της αστικής, ας πούμε, εξάπλωσης των πόλεων, και αρχίζουν πλέον τα κτίρια να μην είναι, να είναι κτίρια πολυκατοικίες κτλ. Εδώ είναι το πορτρέτο της Χίλμα Αφκλίντ, και στην πραγματικότητα αυτή είναι του 1901, που είπαμε ότι αυτή είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά ξεκινάει ένα είδος αφαίρεσης, να και η έκθεσή της, η οποία τα έργα αυτά ανήκουν στις αρχές του αιώνα, και είναι πολύ παράδοξο αυτό, ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ο σουρεαλισμός, ενώ είναι έργα τα οποία δείχνουν πολύ σουρεαλιστικά, αλλά και έχουν πολλά οργανικά στοιχεία. Εδώ είναι ο Καντίνσκι, ο συνιδρυτής της αφαίρεσης με τον Κούπκα, και ο Μοντριάν. Και έχουμε πει ότι και οι τρεις τους ασχολήθηκαν με την θεοσοφία. Εδώ ξεκινάει η σατυρική διάθεση του Κούπκα, και ξεκινάει ο άνθρωπος αυτός που έχει αυτό το κύκλο με τα χρήματα και το χρυσό, και φτιάχνει αυτό το έργο του 1899 που λέγεται «Χρήμα». Αυτό το έργο το σχολιάστηκε πολύ. Είναι ο Προμηθέας που φτιάχνει, τέλος πάντων έχει μία σχέση με την εβραϊκή θρησκεία όλο αυτό, και με το πόσο άνθρωπος μπορεί να είναι πρωτόγονος και να γίνεται μετά, να αποκτά μια άλλη πνευματικότητα κτλ. Και μια κριτική της θρησκείας. Και εδώ μια κριτική της θρησκείας, αλλά λέει απ' την άλλη always poor, δηλαδή πάντα φτωχός. Εδώ είναι τα πιο μεγαλεπίβολα έργα του, και αρχίζουν τα σατυρικά, τα οποία έφτιαχνε για κάποιες εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, αναρχικά και σοσιαλιστικά. Λασιέ το Μπέρ, το χρήμα πάλι, και το κεφάλαιο που καταπιέζει τους εργαζόμενους εκείνης της εποχής, αγρότες και εργάτες. Εδώ λέει «Ζήτω η απεργία». Εδώ κάνει ένα έργο κανονικό για την ενθρόνηση του Πάπα, το οποίο όμως είναι σατυρικό και δείχνει όλη την υπεροψία της τελετής, αντί να είναι μια ταπεινή τελετή. Εδώ είναι τα επεισόδια στην Αλγερία του 1903, και ξεκινάει, κάνει αυτά τα πολύ ωραία αλληγορικά, εντελώς αρνουβό έργα, που αυτό είναι το τραγούδι των τραγουδιών του Σολομώντα, θυμάμαι καλά είχαμε πει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάλι τα έργα
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό έργο. Ίσως να είναι και το πιο καλό του έργο, γιατί δείχνει πώς το κεφάλαιο μπορεί να ισορροπεί αυτή τη σανίδα που από τη μια είναι η γαλλική δημοκρατία, από την άλλη είναι η θρησκεία και πώς τελικά κάνει ό,τι θέλει στην πραγματικότητα το κεφάλαιο ορίζοντας τη σανίδα. Αυτά είναι τα έργα του εικονογραφήσεις του, τα είδαμε, αρκετές, στις οποίες χρησιμοποιεί αρκετά το αρχαιοελληνικό στοιχείο και το ρωμαϊκό. Εδώ μιλήσαμε λίγο για την απεικόνηση της γυναίκας, στην περίπτωσή του. Εδώ είναι η Γκαμπριέλ, η οποία κοιμάται. Προφανώς και εδώ, στο κύμα αυτό του 1902. Οι γυναίκες Αμαζόνες, διότι αυτός ως σοσιαλιστής έχει και την άποψη κάπως της απελευθέρωσης της γυναίκας προφανώς. Παρότι έχει κάνει και κάποια έργα σαν και αυτό που μπορεί να μας θυμίσουν Μπουντουάρ και λέει Μπουντουάρ συν ούτως ή άλλως και Αρνουβό του 1903, δεν μπορεί να μας θυμίσουν και λίγο Ντεγκά. Εδώ είναι τρεις εποχές του φθινοπόρου, το φθινόπορο, οι τρεις θέες του φθινοπόρου. Η ελευθερία, ένα πορτρέτο το οποίο μπορεί να είναι φόβ σαν ως ύφος, παρότι είναι εκτός περιόδου. Εδώ οι θέες. Εδώ είναι ο ίδιος με τη γυναίκα του, την Γκαμπριέλ. Εδώ είναι το κραγιόν, το έργο του αυτό. Και από εδώ αρχίζει η ενδιαφέρουσα περίοδος. Αρχίζει λοιπόν από εδώ που γίνεται εντελώς αφαιρετική, 1909. Είναι πριν το 1917 και την αφαίρεση το που κάνει ο Πικασό, όπως είπαμε, όπως έχουμε πει. Οι σφίγγες ξαναγυρνάει στις σφίγγες στη Βαβυλωνία. Εδώ είναι το έργο που προϊονίζει, το έργο του Μπονάρ με τα κύματα. Θα το κάνει όμως πολύ ωραία και ο ίδιος. Εδώ είναι ένα είδος σαν χρονοφωτογραφία περίπου, αλλά θα το πούμε χρονοζωγραφική. Και είναι ο ορφισμός όταν παρουσιάζει ουσιαστικά την ενεργειακή διάσταση του ανθρώπου και παρουσιάζει το φάσμα τους, παρουσιάζει το φαντασμά τους, αν θέλετε. Μπορείτε να κάνετε ό,τι ανάγνωση θέλετε, αλλά αυτό ήταν ο ορφισμός και εδώ ορφισμός είναι. Και εδώ είναι ένα έργο καθαρά κούπκα, διότι αναφέρεται στους ρυθμούς τους, οποίους θα βάλει μετά αφαιρετικά στα έργα του, που είδαμε πιο πριν άλλωστε, και εδώ είναι η γυναίκα του. Και είπαμε ότι αυτό το έργο μας θυμίζει πολύ τα έργα που θα κάνει πιο μετά ο Μπονάρ. Εδώ μπαίνει πια σε μια καθαρά ρυθμική αφαίρεση. Ένα έργο που θυμίζει, ή μιμείται αν θέλετε κιόλας, τα έργα του Καντίνσκι, τα αρχικά, τα πρώτα, τα οποία είναι εξαιρετικά όμορφα. Εδώ βλέπετε ένα έργο τελείως φόβ, με τα πράσινα αυτά στις μούρες, στις φάτσες του. Εδώ αρχίζει να κάνει έργα με πλάνα και τρίγωνα και έργα τα οποία έχουν επηρεαστεί από καθεδρικούς ναούς και βιτρό. Εδώ κοιτάξτε τι ένταση έχει αυτό το έργο. Την έχει δώσει λόγω των ρυθμών που έχει δώσει, των διακεκομένων αυτών πλάνων. Και προχωράμε λίγο να φτάσουμε στο τώρα. Στην πραγματικότητα ασχολείται και με την κοσμολογία και τη συμπαντική έννοια, γιατί αυτό προσπαθεί να αποδώσει. Φτιάχνει αρκετά αφαιρετικά έργα, έτσι με πολύ ωραία χρώματα και διάφορους ρυθμούς. Η έργα πάλι επηρεασμένα από το φως, το οποίο φως και το κίτρινο το δοξάζει ο Κούπκα στο έργο του. Βλέπετε εδώ ένα έργο που θυμίζει λίγο έργα ρωσικής πρωτοπορίας και η Σόνια Πόποβα. Και φτάνουμε λοιπόν κοντά στο τώρα για να δούμε αυτά τα έργα που λέγονται άμορφα, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν τέλος, γι' αυτό λέγονται άμορφα. Δηλαδή είναι σαν μια κίνηση του DNA που μπορεί να συνεχίζεται και εδώ και εδώ. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι ένα στιγμιότυπο το έργο αυτό, ίσως γι' αυτό να χρησιμοποιεί τη λέξη άμορφα. Σε κάθε περίπτωση τα έργα του έχουν μια ένταση και μια ομορφιά και μια πάρα πολύ καλή χρωματική εντύπωση που αφήνουν
Και είναι έργα που μπορεί να σε κάνουν να μπεις μέσα σε αυτά, δηλαδή έχουν ένα ενδιαφέρον και δημιουργούν μία έλξη. Επίσης, έργα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο βάθος σε αρκετές περιπτώσεις. Και φτάνουμε λοιπόν στο τώρα. Εννοείται, αυτό το έργο λέγεται «Αρμονία με κάθετες, κίτρινες κάθετες». Είχαμε φτάσει στη φάση όπου λέγαμε ότι το 1912 ο ποιητής και εκδητικός τέχνης Guillaume Apollinaire ονόμασε αυτό το τύπο έργου ορφισμό, αναφέροντας συγκεκριμένα τρία έργα του Κούπκα ως παραδείγματα αυτού του ορφισμού. Και ένα χρόνο αργότερα ο Απολινέρ περιέγραψε τον ορφισμό στην τέχνη της ζωγραφικής νέων συνόλων με στοιχεία που ο καλλιτέχνης δεν παίρνει από την οπτική πραγματικότητα, αλλά που επινοεί και δημιουργεί εξ ολοκλήρου μόνος. Τα έργα ενός ορφικού ζωγράφου πρέπει να μεταφέρουν μια αδιατάραχτη αισθητική ευχαρίστηση, έγραφε ο Απολινέρ, αλλά την ίδια στιγμή μια νοή μοναδομή και σηματοδότηση του υψηλού. Ο ορφισμός όμως ως ρεύμα δεν επιβίωσε τελικά μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά τώρα όμως θεωρείται ένα βασικό μεταβατικό στυλ ανάμεσα στον κυβισμό και την αφηρημένη τέχνη. Ο Κούπκα λοιπόν αρχίζει να δουλεύει αυτές τις κατακόρυφες και οριζόντιες από το 1911. Τα πολλαπλά πλάνα, ειδικά τα κάθετα, είναι ένα στοιχείο που θα χρησιμοποιήσει πολύ ο Κούπκα, διότι καθώς μας οδηγούν προς τα επάνω, μας δίνουν την έννοια του θεϊκού στοιχείου. Το 1912 ο Κούπκα θα μας παρουσιάσει τη ζωγραφική του άμορφες φούγγες σε δύο χρώματα στο Σαλόν Ντοτών, δηλαδή στο φθινοπορεινό σαλόνι. Και στο φθινοπορεινό σαλόνι θα συμμετέχουν επίσης ο Πικάμπια, ο Μέτζιντζερ, ο Λεφοσιονιέ και ο Μοντιλιάνι. Αυτή η μνημιακή του σύνθεση ήταν μια από τις πρώτες αφηρημένες εικόνες έργων που παρουσιάστηκαν στο Παρίσι και ήταν πολύ διαφορετική από τη δημοφιλή τέχνη εκείνης της εποχής και ως εκ τούτου το κοινό αντέδρασε αρνητικά σε αυτό. Το έργο του Κούπκα είναι αυτό που βλέπουμε, όπως είχαμε δει και πιο πριν, και αυτό. Για τη σειρά του κάθετα και διαγώνια πλάνα, που είναι του 1912 και 1913, αριστερά βλέπουμε, εμπνεύστηκε από τους καθεδρικούς ναούς και συγκεκριμένα από τα Βιτρό. Στο μανιφέστο που έγραψε, οι δημιουργές στις πλαστικές τέχνες μας εξηγεί τις απόψεις του για το πώς λειτουργεί η κάθετη και οριζόντια γραμμή και τι σηματοδοτούν αυτές. Γράφει λοιπόν, οι κάθετες γραμμές, όταν διακόπτονται από διαγώνιες ή από δεξιές γωνίες, τότε δίνουν μία αίσθηση ανόδου προς τα επάνω. Πράγματι, εδώ έχουμε μία αίσθηση ότι ανόδου προς τα επάνω. Δεν έχουμε μία αίσθηση στατικότητας, αν έχετε προσέξει. Η αίσθηση αυτή ενισχύεται περισσότερο όταν παρεμβληθούν διαφορετικά χρωματικά επίπεδα ή χρωματικά πλάνα με διαφορετικούς τόνους. Η οριζόντια γραμμή τώρα, όταν τη βάλουμε στο επάνω μέρος του πίνακα, δεν είναι καθόλου το ίδιο με το να τη βάλουμε στη μέση ή κάτω. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να μιλήσουμε για την σιωπή που υποβάλλει η οριζόντια γραμμή. Άλλοτε μας ξυπνάει μια αίσθηση ακινησίας, άλλοτε ύπνου, αργών κινήσεων, μια αίσθηση ορίζοντα. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο έργο που παρουσίασε στο Σαλόνι των Ανεξαρτήτων το 1912. Άλλοτε λοιπόν μας δημιουργεί μια αίσθηση αργών κινήσεων, μια αίσθηση ορίζοντα ή ενός μονοπατιού που σβήνει. Το 1912 θα εκθέσει μαζί με τους φίλους του στο Σαλόν της Section d'Or, δηλαδή της σεξιών, πώς να το πούμε τώρα, το σεξιών, της σεξιών Ντόρ, και το 1913 το έργο του θα συμπεριληφθεί στην αίθουσα για τον κυβισμό στο Σαλόνι των Ανεξαρτήτων. Θα παρουσιαστεί αυτό το έργο και θα παρουσιαστεί επίσης και αυτό το έργο, δηλαδή ο καθεδρικός. Ο Κούπκα ήταν ένας ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος και σε πολλά πράγματα αυτοδίδακτος.
Έκανε μαθήματα φυσικών επιστημών, διδάχθηκε δηλαδή φυσικές επιστήμες, γεωγραφία, ιστορία, αρχαιολογία, αστρονομία και αποκρυφισμό. Ήταν επίσης παθιασμένος με οπτικά και μηχανικά θέματα. Όλη αυτή η έρευνα και η εμπειρία του θα τον εμπνεύσουν φυσικά, θα τον κάνουν οριμάσει και είναι αυτά που θα αποδώσει στα έργα του. Εδώ βλέπουμε ένα έργο του 1913-1923, εκεί το χρονολογούνε. Εδώ βλέπουμε επίσης ένα έργο του Κούπκα, στο οποίο λέγεται «Πλάνα χρωματικά χειμωνιάτικο», ένα έργο που εκπέμπει χειμωνιάτικο τοπίο κατά αυτόν, ίσως επειδή έχει αυτά τα λευκά που μπορεί να μας θυμίσουν λίγο, ή αυτό που έχει την αίσθηση του πάγου εδώ πέρα βλέπετε. Αλλά πάντως βλέπετε πώς πηγαίνοντας προς τα πάνω, η αίσθηση είναι ότι πηγαίνουν αυτά προς τα πάνω. Στο έργο του λοιπόν άμορφα, ο χρόνος δεν αποτελεί πια μια γραμμή, αλλά μια κυκλική διαδικασία ή καλύτερα μια διαδικασία στροβιλισμού. Ως εκ τούτου δεν είναι μόνο ένα από τα πρώτα δείγματα της αφηρημένης ζωγραφικής, αλλά μας δείχνει επίσης το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για τις μυστικιστικές αντιστοιχίες μεταξύ της ζωγραφικής και πνευματικών ενιών που η Σαρλέν Σπρέτνακ αποδίδει στο σημαντικό βιβλίο της «Το πνευματικό δυναμικό στη σύγχρονη τέχνη». Εδώ βλέπουμε ένα από τα καλύτερα έργα του Κούπκα, που είναι η δημιουργία του κόσμου εννοεί, το οποίο δούλεψε από το 1911 έως το 1920. Είναι ίσως το πιο γοητευτικό, το πιο δυναμικό και το πιο όμορφο έργο του, που μας δείχνει όλο το μεγαλείο της δημιουργικότητας αυτού του καλλιτέχνη. Είναι στην πραγματικότητα μια σκηνή αποκάλυψης. Μπορεί κανείς να δει υπονοούμενους αγγέλους στον ουρανό, να δει μορφές αναδυόμενες προς τα επάνω και όλο αυτό το θρίαμβο της δημιουργίας. Όλα αυτά όμως διακόπηκαν βία το 1914 με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η ανοησία κάποιων ανθρώπων κατανικά κάθε σοφία της ομορφιάς και της ειρηνικής τάξης στην οποία ανθίσει ο κόσμος. Τότε λοιπόν ο Κούπκα κατατάχθηκε στη Λεγεώνα των Ξένων μαζί με άλλους ξένους καλλιτέχνες και συγγραφείς. Η γυναίκα του προσπάθησε να συνοδεύσει τη μονάδα τους στην πορεία του στο Πικαρντί, αλλά μετά την πρώτη μέρα συνελήφθη από τον υπεύθυνο αξιωματικό της μονάδας και την ανάγκασε να επιστρέψει στο Παρίσι. Αργότερα ταξίδεψε ως το μέτωπο προκειμένου να τον δει. Ο καλλιτέχνης επέστρεψε στο πιτό με κρυοπαγήματα στα πόδια από τις κακουχίες, αλλά άρχισε να δουλεύει και πάλι πάνω στα έργα ζωγραφικής του που είχε αφήσει πίσω του. Βλέπουμε ένα από αυτά τα έργα. Μετά τον πόλεμο, πολλοί καλλιτέχνες επέστρεψαν στην αναπαραστατική ζωγραφική και ο Κούπκα το ίδιο. Επανέφερε λοιπόν κάποιες ανθρώπινες μορφές σε ένα μέρος του έργου του και έπεσε με τα μούτρα στη συγγραφή του βιβλίου που έγραφε. Από το 1912 έως το 1914 θα κάνει κάποια πολύ εντυπωσιακά έργα, τα οποία έχουν τίτλο «Κοσμική Άνοιξη». Αυτό το έργο του 1912 και λέγεται «Organization of Graphic Motifs», δηλαδή «Οργάνωση γραφικών μοτίβων», που και πάλι έχουν μία αίσθηση στροβιλισμού και δημιουργούν μία έννοια κέντρου εδώ. Είναι και αυτά έργα με ανωδικές δίνες και στροβιλισμούς. Δηλαδή είναι έργα κοσμογονίας και μεταφυσικής άβρας, αλλά είναι πάρα πολύ ανθοφόρα, θα λέγαμε, έργα. Την εποχή εκείνη ο Κούπκα θα κάνει πολλά πρισματικά έργα, τα οποία εκφράζουν ένα είδος πνευματικής έκστασης. Θα κάνει επίσης πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τη φύση. Θα κάνει σύννεφα, θα κάνει αστέρια, φεγγάρια, ήλιους, που τον εμπνέουν ως συμπαντικά όντα και θα αναπαραστήσει επίσης και την ακτινοβολία και τις δονήσεις του σε αυτά. Όπως είναι αυτό το έργο εδώ, που είναι η Κοσμική Άνοιξη του 1913. Θα μας κάνει επίσης και την Κοσμική Άνοιξη. Να, αυτό είναι το 1913 και αυτό εδώ το έργο
είναι μία άλλη εκδοχή της Κοσμικής Άνοιξης. Παρόλο που ο Κούπκα τελείωσε το βιβλίο του «Δημιουργίες στις πλαστικές τέχνες» το 1913, δεν κατάφερε να βρει εκδότη στο Παρίσι και έτσι τελικά το συγγραφικό του αυτό έργο δημοσιεύτηκε 10 χρόνια μετά, το 1923, στην πατρίδα του, την Πράγα. Το βιβλίο συνοψίζει τις ιδέες του για την αφαίρεση και εξηγεί την επίδραση των επιστημονικών και μεταφυσικών θεωριών του στην τέχνη. Επίσης, ο Κούπκα εξηγεί σε αυτό την επίδραση του χρώματος στο ανθρώπινο συναίσθημα, πιστεύοντας ότι διαφορετικά χρώματα προκαλούν διαφορετικές αισθήσεις στον κάθε ένα θεατή. Ένα χρώμα που σίγουρα τον γοητεύει όμως για το βάθος, την πνευματικότητα και τη μεταφυσική του αίσθηση είναι το μπλε, το οποίο συχνά διανθίζει με το κόκκινο. Για να δούμε μερικά ακόμα έργα. Να, το μπλε που λέγαμε προηγουμένως. Και το οποίο του δίνει, είναι το έργο, το χρώμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δοθεί βάθος. Και είναι ένα πολύ διαλογιστικό χρώμα επίσης. Βλέπουμε εδώ και αυτό το χρώμα, το έργο αυτό, 1913 με 1923. Και το οποίο θέλει να δώσει και το βάθος του καμβά τροποντινά. Ο Κούπκα λοιπόν έδινε πολύ μεγάλη σημασία πάντοτε στο χρώμα. Μελέτησε τις χρήσεις του σε διάφορα επίπεδα. Στο φυσικό επίπεδο, στο ψυχοφυσιολογικό και στο κοινωνικό. Στο κάθε χρώμα αποδίδει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το μπλε, για παράδειγμα, δίνει την εντύπωση ότι αρκείται στον εαυτό του και πρέπει επομένως να εγγραφεί σε ευθύγραμμες, λεπτές και επιμήκεις μορφές. Έτσι γράφει. Βλέπουμε αρκετά έργα του που έχει κάνει σε μπλε. Αντιθέτως, τα κόκκινα, τα πορτοκαλιά και τα κίτρινα πρέπει να εκφράσουν την επεκτατική τους δύναμη σε μαλακά και στρογγυλά σχήματα. Βλέπουμε εδώ μερικά από τα έργα του, στα οποία έχει πειραματιστεί πάνω στο πορτοκαλί χρώμα και εδώ πάνω στο βερμιγιόν, το κόκκινο βερμιγιόν. Από το 1914 στο 1920 επικρατεί ένα είδος σιωπής στο έργο του Κούπκα. Ύστερα επανέρχεται με κάποια έργα και πάλι ανωδικής κατεύθυνσης, τα οποία ονομάζει αναμνήσεις καθεδρικών. Αναφέρεται σε αυτά τα έργα ως κονστρουκτιβιστικά. Στην πραγματικότητα όμως αυτά τα έργα είναι πιο εξαϊλωμένα από τα υλιστικά, κονστρουκτιβιστικά έργα, που είναι επίσης συνήθως πιο ακίνητα από τα δικά του, που έχουν τόση κίνηση, ώστε να είναι οριακά φουτουριστικά. Είναι έργα επίσης που υπονοούν σαφώς την περιδίνηση, δηλαδή τον στροβιλισμό, και ίσως να είναι και εμπνευσμένα από τον αλληγορικό χορό των περιστρεφόμενων δερβίσιδων, που και αυτοί συμβολίζουν τον κοσμικό χορό. Βλέπουμε εδώ δύο άλλα έργα του, τα οποία επίσης ενέχουν την έννοια της περιδίνησης και του ρυθμού. Γράφει ο Κούπκα, υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες εικαστικών έργων. Από τη μια πλευρά έχουμε εκείνα τα έργα που απλώς αναπαριστούν οπτικά εντυπώσεις από τις μορφές της φύσης και υπάρχουν από την άλλη πλευρά ζωγράφοι ή γλύπτες που με τους συνδυασμούς χρωματικών ή πλαστικών στοιχείων μας βοηθούν να αποκρυπτογραφήσουμε μία έννοια ή μία σκέψη. Βλέπουμε εδώ ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο έργο, όπως βλέπετε. Αυτό είναι ένα έργο πάλι με μία έννοια κοσμογονική. Άλλο ένα έργο. Και εδώ ένα πιο ανοιχτό, πιο απολώνιο θα λέγαμε έργο. Θα κάνω μια μικρή διακοπή και επιστρέφω σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
προχωρώντας λοιπόν, το 1920 με 1934, κάνει το έργο του γύρω από ένα σημείο που βλέπουμε εδώ. Ο Κούπακα άρχισε να δημιουργεί μελέτες για αυτό το έργο ήδη από το 1911, ολοκληρώνοντας επιτέλους αυτό το μεγάλο λάδι κατά τα χρόνια 1925 με 1930, αν και το επαναπεξεργαζόταν για πολλά χρόνια, ως το 1934. Το έργο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως η σύνθεση των ιδεών του Κούπκα, που σχετίζεται με τις αντιλήψεις, τις ανακαλύψεις, αλλά και τις ιδέες του γύρω από τη δημιουργία του κόσμου, τον κοσμικό συμβολισμό, τις κρυμμένες εσωτερικές και επιστημονικές θεωρίες της κίνησης του φωτός και του χρώματος. Το σημείο αποτελούσε μια σημαντική ιδέα για τον Κούπκα και στο βιβλίο του Δημιουργίες στις Πλαστικές Τέχνες έγραψε «Οι ύλοι και οι δορυφόροι, οι οειδείς σφαίρες, οι δακτύλοι, τα νεφελώματα και οι κομίτες που κατοικούν τον άπειρο συμπαντικό χώρο, όπως το περιγράφει η αστρονομία, αντιπροσωπεύει στα μάτια μας απλώς μια μάζα φωτεινών σημείων. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλα μικρά σημεία που παρατηρούνται με ένα μικροσκόπιο και που η επιστήμη μας λέει ότι είναι μέρος ενός άπειρου πλήθους μορίων και ατόμων και αυτά γίνονται μάτια, σώματα και αρθρωτοί οργανισμοί. Για τον Κούπκα λοιπόν το λεγόμενο σημείο αντιπροσώπευε μια διπλή έννοια απεριόριστα μεγάλων και απεριόριστα μικρών κόσμων. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς μέσα σε αυτό το έργο. Το κέντρο του έργου αντιπροσωπεύεται από το κέντρο του έργου αντιπροσωπεύεται από ένα κόκκινο φως, όπως βλέπουμε εδώ, από ένα κόκκινο σαν ήλιο και βλέπουμε από γύρω-γύρω να περιστρέφονται ουσιαστικά κόσμοι, αν θα μπορούσε να πει κανείς, ή πλανήτες, δεν ξέρω και εγώ τι. Τα χρώματα είναι πιο ντελικάτα από άλλα έργα του. Βλέπουμε όλο το φάσμα του ηλιακού φωτός. Το 1920 και το 1922 ακολουθούν δύο παρεμφερή έργα. Λέγεται πως ο Κούπκα βασιζόταν αρχικά στο σχήμα της εικόνας ενός λουλουδιού λωτού, απλοποιώντας σταδιακά αυτό το λωτό και αναλύοντάς τον αφαιρετικά σε καμπύλες και σφαίρες. Και αυτό βέβαια εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου συμβολισμού στον οποίο ήταν πιστός. Το 1921 ο Κούπκα έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στο Παρίσι σε μια ρωσική γκαλερί που λεγόταν γκαλερί Ποβολόφσκι. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών η Ακαδημία της Πράγας τον έχρισε καθηγητή και έτσι ο Κούπκα ανέλαβε να εισάγει τους Τσέχους υποτρόφους στη γαλλική κουλτούρα και τέχνη. Από το 1924 και μετά άρχισε να ενδιαφέρεται για τις μηχανές και να τις ενσωματώνει στους πίνακές του. Βλέπουμε εδώ μια μελέτη του 1924 σε μαύρο και λευκό και βλέπουμε εδώ επίσης ένα άλλο έργο του που μας θυμίζει μηχανική, μας θυμίζει μηχανή και λέγεται «Διαγώνιο πλάν», το έργο αυτό του 1925. Τα έργα του αρχίζουν να φλερτάρουν έντονα επίσης με την οφθαλμαπάτη, όπως είναι φανερό εδώ, αλλά και με την έκφραση των μηχανών. Πιθανότατα αυτός που τον επηρέασε πολύ σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ο Πικάμπια, ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Αλλά και ο νεαρός τότε Μαρσέλ Ντισόν, που έμελε να γίνει ο ιδρυτής της ενοιολογικής τέχνης. Βλέπουμε εδώ ένα έργο του 1926, που είναι κάποιες καμπύλες που φτιάχνει και εδώ βλέπουμε ένα έργο γνωστό του 1926 επίσης. Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1920 ο Κούπκα έδωσε μια νέα κατεύθυνση στην τέχνη του. Ξεκίνησε μια σειρά μηχανών το 1927 και άρχισε να ενδιαφέρεται για την τζαζ. Μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η περίοδος της ανόδου της βιομηχανίας στο Μεσοπόλεμο. Οπότε είναι φυσιολογικό κάποιοι καλλιτέχνες, όπως είναι εδώ ο προκειμένο Κούπκα ή και ο Πικάμπια, να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την έννοια της μηχανικής και πώς θα την αποδώσουν στα έργα τους. Μόνο που αυτό συνεπάγεται ότι ενδιαφέρονται και για την έννοια εννοείται της κίνησης, την οποία βλέπουμε εδώ.
Φυσικά οι μηχανές που κάνει ο Κούπκα είναι φανταστικές και αφαιρετικές. Ορίστε άλλη μία εκδοχή έργου. Αυτά τα έργα, όπως βλέπετε, παρότι είναι του 1926 έργα και του 1927 και του 1928, παρόλα αυτά δείχνουν να είναι έργα τα οποία είναι μεταγενέστερα. Ας δούμε και κάποιο άλλο έργο. Και βέβαια έχουν βάθος, όπως βλέπετε, δηλαδή έχει μια ικανότητα ο καλλιτέχνης εδώ. Ναι, μεν να μας μπερδεύει κάπως, αλλά είναι ξεκάθαρα τα πλάνα του. Δηλαδή, ενώ το μαύρο, ας πούμε, για παράδειγμα, συνήθως είναι χρώμα το οποίο είναι του βάθους, εδώ βλέπουμε ότι αυτό το στοιχείο που είναι σαν ένα μαύρο τυρί, ας πούμε, και αυτό εδώ πέρα, σαν ένα μαύρο κομμένο τυρί, ξέρω εγώ, βλέπετε ότι είναι σε πρώτο πλάνο, ακριβώς γιατί έχει προσθέσει το λευκό. Αυτό εδώ πάλι σε πρώτο πλάνο το βλέπουμε. Αυτό εδώ πέρα που είναι σαν ένα ανοιγμένο βιβλίο, βλέπουμε ξεκάθαρα τα πλάνα και ότι αυτό είναι πίσω. Όχι μόνο λόγω της επικάλυψης. Βλέπουμε αυτό επίσης ότι είναι πίσω. Θέλω να πω, παίζει με το μπρος και το πίσω και μας δημιουργεί ένα χώρο ο καλλιτέχνης, ο οποίος χώρος μπορεί να είναι και πολύ μπερδεμένος. Δηλαδή, ενώ αυτό είναι μπροστά, αυτό είναι ακόμα πιο μπροστά από αυτό. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Και αυτό επίσης, που είναι και αυτό σαν ένα ανοιχτό βιβλίο ή σε κάποια βιβλία, είναι πιο μπροστά από αυτό και από αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό μπορεί να το δεις ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνω. Προχωρώντας λοιπόν, προχωράμε και φτάνουμε στο 1930. Αυτό είναι ένα έργο που ακόμα είμαστε στο 1928. Είναι στην ίδια λογική, όπως και αυτό είναι στην ίδια λογική με το προηγούμενο, αν και μας παρουσιάζει μια περίεργη εξαήλωση, δηλαδή εδώ αυτό το έργο είναι έργο δεξιοτεχνίας. Τι εννοώ με αυτό, ότι αυτά εδώ πέρα που μας παρουσιάζει, που φαίνονται σαν πιο άειλα, επειδή όμως τα βάζει, κάνει μια προσπάθεια να μας τα δώσει σε πρώτο επίπεδο, ενώ συνήθως τα άειλα πράγματα πάνε προς το βάθος. Όλα αυτά τα έργα είναι αυτά τα έργα που είναι εκείνης της περίοδου της μηχανιστικής, ας πούμε. Και μετά προχωράει σε μια αφαίρεση μεγαλύτερη, η οποία μας αρχίζει και μας θυμίζει έργα του Μάλεβιτς. Είναι η εποχή βέβαια, το 1930, ακόμη είμαστε εδώ στο 1928, εδώ είναι ένα ενδιαφέρον έργο γιατί το έργο είναι πλάνο από ψηλά. Είναι όπως θα το έβλεπε ένα ντρόν στην πραγματικότητα. Όπως θα μπορούσε να το δει κάποιος από ένα αεροπλάνο, ας πούμε, ή από ένα διαστημόπλοιο, όχι από ένα αεροπλάνο. Έχει ενδιαφέρον αυτό το έργο από αυτή τη σκοπιά. Και επειδή είναι μονοχρωματικό, βλέπετε ότι σιγά σιγά τον κερδίζει μια μεγαλύτερη μονοχρωματικότητα και αρχίζει και κάνει έργα πιο ενοιολογικά, θα λέω. Αυτά τα έργα είναι δηλαδή σαν να υπάρχει κενό. Είναι σαν να υπάρχει κενό και κάπως σταθεροποιείται η εικόνα, στερεώνεται σε κάποιες ακμές. Στερεώνεται η εικόνα. Βλέπετε, εδώ ακμή, εδώ ακμή. Και στερεώνεται αυτό το πολύ τελικά το έργο, το οποίο είναι πολύ σοφιστικό έργο κιόλας. Είναι σαν να σπάει κάτι εδώ, αλλά παρόλα αυτά στερεώνεται στις αιχμές αυτές. Δηλαδή μέσα στο κενό υπάρχει αυτή η λεγόμενη εξαίρεση της ύλης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και προχωράμε λοιπόν εδώ, που είναι η καθαρά περίοδος, η πιο εντελώς γεωμετρική, είναι μια περίοδος που θυμίζει πολύ τον Μάλεβιτς, αλλά και τον Μοντριάν. Το 1930 λοιπόν, η εκρηκτική, η εξώκοσμη ζωγραφική του Κούπκα, καθώς και οι μηχανές του, ξαφνικά χάνονται όλα αυτά και εκπίπτουν αρχικά σε κάποιους χώρους γεωμετρικούς που είναι σαν λαβύρινθη, όπως αυτός που είδαμε προηγουμένως, που είπαμε το βλέπουμε από ψηλά, αλλά μετά έχουμε μόνο γραμμές. Καταλήγει δηλαδή να φτιάχνει μια απίστευτα απλή και διαλογιστική αφηρημένη ζωγραφική. Όπως βλέπουμε εδώ, μόνο 3 λεπτές μαύρες γραμμές, ένα άκαμπτο λεπτό φόντο,
ζωγραφισμένες στην εποχή που εντάχθηκε στην ομάδα Abstraction Creation, δηλαδή αφαίρεση δημιουργία, και διασυνδέθηκε με τους καλλιτέχνες του ρεύματος The Steel, που έγινε γνωστό και ως νεοπλαστικισμός, και με τη σχολή Bauhaus. Το 1931 ο Κούπκα επιστρέφει λοιπόν στην καθαρή αφαίρεση και γίνεται ιδρυτικό μέλος της Abstraction Creation, μιας ομάδας που ήταν αφιερωμένη στην αναγνώριση και διάδοση της αφηρημένης τέχνης και προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αντίβαρο στο πολύ δημοφιλές εκείνη την εποχή ρεύμα του σουρεαλισμού. Θα κάνει λοιπόν δύο έργα που θυμίζουν πάρα πολύ τον Μοντριάν, όπως αυτό το έργο που βλέπουμε εδώ, που λέγεται «Διαγώνια πλάνα» του 1931, και θα κάνει και αυτό το έργο το οποίο το ονομάζει «Ευηδία». Εννοεί την ελληνική λέξη «Ευηδία», έτσι, κλέβει την ελληνική λέξη «Ευηδία». Και το οποίο το κάνει το 1933 και είναι έργα εντελώς απλά και εντελώς ήρεμα και εντελώς διαλογιστικά και που σε επιστρέφουν στον εαυτό σου. Η ομάδα προσελκύει μεγάλους αφηρημένους καλλιτέχνες της εποχής, μεταξύ των οποίων ο Καντίνσκι, ο Μοντριάν και ο Ναούμ Γκάμπο, με τελική εντυπωσιακή συμμετοχή περίπου 400 καλλιτεχνών. Αυτό σημαίνει ότι η αφαίρεση όταν ξεκινάει λοιπόν εκείνη την εποχή ξεκινάει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Συνδέονται λοιπόν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες της Abstraction Creation με τις μοντερνιστικές ομάδες σε άλλες χώρες όπως τη Society 75 και τη λεγόμενη Μονάδα 1 στην Αγγλία. Η ομάδα ήταν ενεργή μέχρι το 1936 πραγματοποιώντας τακτικές εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη και δημοσίευσε 5 βιβλία με τίτλο «Abstraction Creation, Art Non-Figurative». Ο Κούπκα έκανε μια σειρά έργων με τίτλο «Σειρά Σε», που βλέπουμε εδώ επίσης, μεταξύ του 1935 και του 1946. Φτιάχνει αυτά τα έργα, αυτές τις υπέροχες δημιουργίες. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι σαν μια κολόνα, πραγματικότητα, που μας δίνει ένα βάθος. Εδώ είναι το έργο και εδώ είναι το πλαίσιο του έργου. Και εδώ είναι ο χώρος ο δικός μας. Εδώ είναι ο χώρος του θεατή. Εδώ, όπως μας δείχνει, είναι σαν να είναι το ταβάνι, ας πούμε. Δημιουργεί λοιπόν ένα χώρο, ο οποίος παρόλα αυτά δεν είναι χώρος αναπαραστατικός. Δηλαδή δεν επιδιώκει να μας κάνει ένα τρισδιάστατο φανερά χώρο στον οποίο μπαίνουμε και βλέπουμε εμείς αυτό τον πίνακα, που είναι σαν να τον έχει βάλει και σε ένα πλαίσιο εδώ πέρα. Και εδώ βλέπουμε ότι με αυτές εδώ τις καθέτους μας δίνει ένα νέο βάθος και προχωράμε και δημιουργείται ένας νέος ιδεατός χώρος, ο οποίος πλέον απεικονίζει αυτό. Και ο ιδεατός χώρος είναι αυτός ο γύρω-γύρω, που μας καθοδηγεί το βλέμμα εδώ στο κέντρο. Όλο αυτό το επιτείνει, υπάρχει και η θεωρία αυτή που μας δείχνει πώς να καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά, και το επιτείνει με αυτές τις δύο κάθετες, διαχωρίζει αυτούς τους δύο χώρους. Εδώ είναι το θεωρείο, εδώ είναι η φωτισμένη αίθουσα, ας το πούμε έτσι, το δοκάρι, εδώ είναι αυτό που βλέπουμε και εδώ δημιουργείται ένας νέος εκ νέου χώρος. Είναι ένα έργο που βλέπετε πάρα πολύ έξυπνο και καλά τοποθετημένο, αλλά και πάλι ένα έργο το οποίο μας οθεί σε ένα διαλογισμό προς αυτό το έργο. Η ομάδα λοιπόν αυτή προχωράει, κάνει όλη αυτή την φασαρία σε εκείνον τον κόσμο του μοντερνισμού και ο Κούπκα επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο στην αφαίρεση, εμπνεόμενος πλέον από τη μουσική, και παράγει ένα έργο το οποίο λέγεται Jazz Hot νούμερο 1, κατά τα πρότυπα του Μοντριάν, γιατί και το προηγούμενο έργο ήταν, όπως είδατε, στο κέντρο θυμίζει Μοντριάν. Παράγει λοιπόν αυτό το έργο το 1936, που είναι πάλι ένα έργο και κοσμικό και μηχανικό και λυρικό έργο. Ωστόσο, εκείνα τα δύσκολα χρόνια η υγεία του Κούπκα θα χειροτερεύσει
και θα τον αναγκάσει να περάσει πάρα πολύ χρόνο στη Γαλλική Ριβιέρα. Το 1936 τα έργα του συμπερίληφθηκαν στη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη, που είχε τίτλο «Κυβισμός και αφηρημένη τέχνη», καθώς επίσης εξέθεσε μαζί με τον ζωγράφο Μούκα στην Γκαλερί du Jeu de Pomme. Κατά τη δεκαετία του 1940, ο Κούπκα αρχίζει πλέον να αναγνωρίζεται επίσημα και διεθνώς. Η τσεχική κυβέρνηση, καθώς και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, αγοράζουν πάρα πολλά από τα έργα του και το 1946, μετά τον πόλεμο ακριβώς, μια γκαλερί στην Πράγα κάνει μια αναδρομική έκθεση του έργου του. Εδώ βλέπουμε το έργο του 1947, που λέγεται «Πρίσμα». Το βλέπουμε και από κοντά. Είναι ένα έργο που ξανά έχει μια εκδοχή ορφισμού, αν και μας θυμίζει και λίγο πεταλούδα, ξέρω. Δηλαδή μας θυμίζει την κίνηση της πεταλούδας, με τον τρόπο που φτιαγμένο. Και εδώ βλέπουμε αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα έργο εντελώς Μάλεβιτς. Τώρα πώς μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό το έργο. Αυτό το έργο ξεκινάει, καταρχήν μπορεί να το δει κανείς ότι είναι πάλι ένα πλάνο, το οποίο είναι ένα πλάνο ντρόν από ψηλά. Και μπορεί να φανταστεί ότι αυτό είναι μια εξέδρα. Από κάτω φυσικά είναι αυτή η γραμμή. Και με τον τρόπο το καλλιτέχνης, με αυτά τα παρελόγραμμα, μας οδηγεί μετά από εδώ που είναι ο θεατής, μπαίνει εδώ, μετά μπαίνει εδώ, δίνει μια έμφαση με το κόκκινο αυτό και μετά οδηγεί στο κενό. Δηλαδή, μας δίνει βέβαια κάποια στοιχεία ύλης, υλικά, αλλά στην πραγματικότητα το έργο είναι το πώς μπορούμε να οδηγηθούμε μέσα σε μια μετεώρηση στο κενό. Μπάσπτος είναι ένα έργο το οποίο θυμίζει πάρα πολύ εκείνη την εποχή της ρωσικής πρωτοπορίας. Εδώ πάλι μια αντίστοιχη εκδοχή και φτάνουμε σε αυτό το έργο που το ονομάζει αυτός χιουμοριστικό για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε για ποιο. Τη δεκαετία του 1950 κάνει πολλές ατομικές εκθέσεις στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσιάζει μεταξύ των άλλων αυτό το έργο. Συνεχίζει να δουλεύει μέχρι το θάνατό του το 1957, σε ηλικία 86 ετών. Εδώ το βλέπουμε στο ατελιέ του το 1951, σε ηλικία 80 ετών. Βλέπετε ένας καλλιτέχνης, ο οποίος δείχνει να έχει καταλάβει, να έχει ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει, έχει μια στιβαρότητα η παρουσία του, αν και έχει και μια αμφιβολία στο πρόσωπό του, μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω. Πέθανε στις 24 Ιουνίου του 1957 στο Πιτό, στο ίδιο σπίτι όπου ζούσε από το 1906. Σήμερα αυτός ο ελάχιστα γνωστός Τσέχος ζωγράφος, ελάχιστα εννοώ σε σχέση με το τι έχει κάνει. Θεωρείται ο εφευρέτης της αμυγός αφηρημένης τέχνης μαζί με τον Καντίνσκι, αλλά είναι πολύ πιο άγνωστος από τον Καντίνσκι και σε αποτελεί εισάξιο καλλιτέχνη κατά τη δική μου γνώμη με αυτόν που θεωρείται ο επίσημος πατέρας της αφαιρετικής ζωγραφικής και μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του Bauhaus, ενώ του Καντίνσκι. Τώρα, η καλλιτεχνική και φιλοσοφική πνευματικότητα του Κούπκα είναι πραγματικά ποιητική. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης ενδιαφέρθηκε, όπως διαπιστώσαμε, πολύ έντονα και για την επιστήμη, αλλά και για την τεχνολογία. Οι εξώκοσμες αφαιρέσεις του και οι μηχανοζωγραφικές ζωγραφιές του που βλέπουμε εδώ, οι οποίες μοιάζουν με του Πικάμπια, ξεχωρίζουν όμως για την ανθρωπιστική λεπτότητα ενός ανθρωποκεντρικού κόσμου. Ευθυγραμμίζονται με τα έργα του Duchamp και ειδικά το «The Bright Striped Bear by the Bachelors, Even» του 1923, αλλά οι πίνακες του Κούπκα δεν είναι μόνο εντυπωσιακοί, είναι και βαθιά μεταφυσικοί, με κάποια πολύ ιδιαίτερα, αυτό είναι το έργο του Duchamp, που λέγαμε προηγουμένως, με κάποια ιδιαίτερα μηνύματα. Φανερώνει μια αισθητική που είναι ταυτόχρονα
κοσμική αισθητική, με αρχαία γνώση, αλλά έχουν μια επικαιρότητα στις μέρες μας, γιατί υπάρχουν κάποιοι που συνδέουν το κούπκα και με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, με τους υπολογιστές κτλ. Να δούμε μερικά έργα για να ολοκληρώσουμε το κούπκα. Βλέπετε τι ωραία είναι αυτή η έκθεση που παρουσιάστηκε το 2018 στο Παρίσι. Και βέβαια έχει σημασία από πού βλέπουμε τα έργα, δηλαδή από τόσο μακριά, από πριν βλέπουμε πολύ κοντά αυτό το έργο. Βλέπετε από τόσο μακριά πόσο πιο έντονη είναι η αίσθηση της ανόδου εδώ. Βλέπετε. Και εδώ. Δεν είναι τυχαίο που τα έχουν βάλει τα έργα μαζί. Ξέρετε, είναι τέχνη και το curating. Δηλαδή, το πώς θα στήσει μια έκθεση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία αν θα στήσει ένα έργο και από πόσο μακριά θα το δει κανείς. Βλέπετε πόσο διαφορά έχει το να βλέπουμε από κοντά αυτό το έργο, όπου δεν φαίνεται, ακριβώς επειδή το μάτι μας έχει την τάση να κάνει ένα επίπεδο, δεν φαίνεται πολύ η αίσθηση της ανόδου και δεν διαχωρίζεται καλά το μπροστινά πλάνο από το πίσω, αλλά όμως άμα δούμε το όπως είναι κανονικά εδώ, βλέπετε πόσο πιο έντονη είναι η διαφορά αυτή από αυτό. Καταλάβατε τι θέλω να πω, έτσι. Και εδώ βλέπετε πάντα μας εισάγει με έναν τρόπο. Βάζει δηλαδή το επίπεδο του θεατή και μετά το βάθος. Εδώ κάνει μια πλάγια σύνθεση πάλι. Είναι σαν να περπατάμε σκαλιά εδώ. Υπάρχει μια σκάλα και εμείς να βλέπουμε αυτά τα παράθυρα. Είναι ασφαλώς ένας πάρα πολύ έξυπνος ζωγράφος. Δηλαδή και αυτό φαίνεται μέσα από τα ίδια του τα έργα. Εδώ είναι ένα άλλο πλάνο από αυτή τη μεγάλη, μεγαλειώδη έκθεση, όπου φαίνεται ακριβώς και πόσο υπάρχει μία συνάφεια, αν θέλετε, στον καλλιτέχνη. Φαίνεται ότι τα έργα είναι του ίδιου, έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει κάνει μία μελέτη, ενδελεχή. Εδώ περπατάμε λίγο να δούμε. Και τρόπος που τα έχουν τοποθετήσει έχει ενδιαφέρον. Καμιά φορά τα τοποθετούν χρονολογικά. Καμιά φορά έτσι όπως είναι καλύτερο να τα καταλάβουμε και όλες τα έργα, να τα δούμε από κοντά. Οι Γάλλοι έχουν αυτό το καλό πάντα. Ας πούμε έχουν και να κάτσεις να δεις αναπαυτικά κάποια έργα. Για να νιώσεις και πού το πάει, τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης. Εδώ βλέπουμε τα αναπαραστατικά του για το έργο αυτό, το οποίο εγώ το φανταζόμουν πιο μεγάλο. Αλλά δεν είναι μεγάλο. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Κούπκα, όρθιος φωτογραφία. Βλέπετε ότι μας δίνει την αίσθηση ότι είναι παρόν, ενώ δεν είναι. Ουσιαστικά θέλουν να δώσουν τη φωτογραφία έτσι όπως ήταν εδώ και όπως είναι το έργο εδώ. Αυτό. Το οποίο έχει μια ρωμαλαιότητα και μια γλυπτική αίσθηση, παρόλη την αφαίρεσή του. Αυτά είναι τα έργα με την περίοδο που κάνει τα φωτεινά πλάνα. Και που βέβαια το πιο ωραίο έργο είναι σαφώς αυτό που είναι η γυναίκα του. Και εδώ είναι αυτό το συγκλονιστικό έργο. Που βλέπετε εδώ. Το οποίο προϊονίζεται από αυτό το έργο προφανώς και γι' αυτό το λόγο έχει μπει και δίπλα. Δηλαδή ως μια μορφή ζωγραφικού σχεδίου. Είναι εντελώς διαλογιστικό έργο και πραγματικά έχει μία αίσθηση έτσι άθρης σκεφτικότητας, μπορεί να πει κανείς. Θα μπορούσε αυτό το έργο να είναι μία τοιχογραφία σε μία εκκλησία. Εδώ είναι τα πιο λυρικά έργα, τα πιο απολώνια. Γι' αυτό έχουν μπει μαζί. Και τα πιο ντιζαϊνάτα, ας το πούμε έτσι. Εδώ είναι μια άλλη οπτική της αίθουσας αυτής. Εδώ είναι βέβαια τα έργα που θυμίζουν, όπως είπαμε, Μάλεβιτς, Ρωσική Πρωτοπορία ή και Μοντριάν.
Κοιτάξτε πάλι, έχει δώσει αυτή τη γραμμή που είναι στο βάθος και έχει χτίσει σαν τεχνητά παράθυρα, σαν τεχνητά παραθυράκια, με γραμμές μόνο. Είναι πολύ σοφιστική τα έργα του. Εδώ αυτό μας φαίνεται ότι είναι πιο πίσω. Βλέπετε, επειδή λόγω χρώματος αυτό το σχέλ πάει προς τα πίσω. Αυτό είναι η ευδία. Η ευδία, γιούντια. Η ευδία. Ευδία, όχι, δεν θέλει η ανάμεσα. Ευδία. Ευδία στα ελληνικά. Είναι ελληνική λέξη. Ναι, ελληνική. Ποιο είναι, αυτό ή αυτό? Όχι, όχι αυτό. Το άλλο, το άλλο, το μικρό. Το... Αυτό, ε. Αυτό είναι η ευδία, ναι. Περίεργο. Ευδιαθεσία θα πει, έτσι. Είναι έθριος καιρός, ας πούμε. Είναι και στο σώμα και στην ψυχή αναφέρεται, βέβαια. Και πραγματικά αντανακλά μια ευηδία αυτό, μια ευχαρίστηση δηλαδή, έτσι. Αλλά ευηδία πρέπει να σημαίνει κάτι προσέξτε, πιο λεπτοφιέ. Όχι ευηδία, ευδία σκέτο, ευδία με γιώτα. Ευδία σήμερα τους αρχαίους, καθαρότητα της ατμόσφαιρας. Ακριβώς. Αυτό σήμαινε. Έθριος καιρός. Αλλά ευηδία, ο ευηδής, ας πούμε, όταν πούμε κάποιον είστε ευηδής, σημαίνει ότι είστε κατασχηματισμένος, όμορφος, εύκολος. Αυτή είναι η διαφορά. Κοιτάξτε όμως πώς κάνει τα έργα την ίδια στιγμή. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα που έχει κάνει εδώ. Το βλέπετε. Και αυτό είναι το χρώμα αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτά τα έργα έχουν γίνει την ίδια στιγμή. Την ίδια φάση, τέλος πάντων. Την ίδια... Δηλαδή, συχνά κανείς για να, ξέρετε τι, για να συμπληρώσει... Αυτοί οι καλλιτές πραγματικά εκφράζονταν με αυτό που κάνανε. Κι ας ήταν γεωμετρικό. Καμιά φορά έχεις την ανάγκη να κάνεις κάτι πιο πολύπλοκο για να εξισορροπήσεις ψυχικά μέσα σου αυτό το πιο λεπτό που έχεις κάνει, το πιο απλό. Πάντως, αυτά τα έργα έχουν ένα διάλογο ανάμεταξύ τους. Γι' αυτό έχουν μπει μαζί. Να δούμε κιόλας εδώ. Ναι, τα έχει κάνει το 1933 και τα δύο. Οπότε, εδώ. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε με τον Κούπκα. Αν αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί μηχανή, έτσι, κι όμως αναπαριστά μηχανή. Έχει ενδιαφέρον το πώς φτιάχνει και αυτά τα έργα, τα οποία εμένα μου αρέσουν τόσο πολύ, γιατί θυμίζουν μια εποχή, δηλαδή σήμερα δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα έργα, για κάποιο λόγο. Εκείνη την εποχή έχουν μια στερεότητα και οι άνθρωποι. Κοιτάξτε αυτό το έργο, τι συγκλονιστικό έργο είναι αυτό. Θα σας το αφήσω για λίγη ώρα, να πιω και λίγο νερό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για τα πιο ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ για αυτό το έργο δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο για τα πιο μέτρια έργα μπορείς να μιλήσεις, για τα πραγματικά όμορφα πράγματα, απλά το θαυμάζεις. Λοιπόν, τελειώσαμε με το Κούπκα.